στόχος να είναι ο Δήμαρχος όλων των πολιτών με τους οποίους δεν θα πάψει να συνομιλεί για το καλό του Ηρακλείου. Αυτό τόνισε στην πρώτη του συνέντευξη ως νέος Δήμαρχος ο Αλέξης Καλοκαιρινός στην Κρήτη TV. Ο κύριος Καλοκαιρινός που έλαβε τα ενία του τέταρτου μεγαλύτερου Δήμου της χώρας έθεσε στο τραπέζι τις προτεραιότητες και το όραμα της παράταξής του. Το αισθάνομαι σαν μια υποχρέωση, σαν ένα χρέος που από τη στιγμή που κάποιο έχει τη δυνατότητα να το κάνει, πρέπει να το εκτελέσει. Ο νέο δημάρχο Ηρακλείου, μιλώντα με τον Μάνο Δασκαλάκη στην εκπομπή Ωραία αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά της νίκης του, ενώ περιέγραψε το νέο μοντέλο διακυβέρνησης στη Λότζια που θα εγκαινιάσει από την 1η Ιανουαρίου του 2024 που προμηνύει πως θα έχει άλλα χαρακτηριστικά. Παράλληλα αποκάλυψε τον ανοιχτό διάλογο που θα έχει με τους πολίτες, οι οποίοι με παρεμβατικό τρόπο θα μπορούν να κάνουν προτάσεις στη νέα δημοτική αρχή. Η ανοιχτή διακυβέρνηση έχει κάπως διαφορετικά πια χαρακτηριστικά, διότι μιλάμε πλέον για ε, την επιτελική διοίκηση, όπου όμω και εκεί θα πρέπει να α, παίξουμε πολύ πιο ομαδικά, αλλά με την έννοια, ξέρετε, της οργάνωσης. Δηλαδή, α, σίγουρα οι αντιδήμαρχοί μου θα βρίσκονται στο ίδιο τραπέζι πολύ πιο συχνά, σίγουρα θα με βλέπουν πάρα πολύ. Α, α, σίγουρα οι επικοινωνίες αυτές θα είναι πάρα πολύ α, εντατικές και η παρακολούθηση του έργου όλων θα είναι α, πάρα πάρα πολύ προσεκτική πρέπει να σας πω αλλά αυτό α, θα γίνεται σε ένα πνεύμα Α, καλή συνεργασία, φιλία. Με την κυκλοφορία για του πεζού στο κέντρο του Ηρακλείου να είναι μετεμποδίον, ο Αλέξη Καλοκαιρινό αναφέρθηκε στο σχέδιό του για του πεζόδρομου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο όραμά του για ένα ελαφρύ ηλεκτρονικό μέσο που θα μπορεί να εξυπηρετεί το κέντρο τη πόλη αλλά και άλλε περιοχέ. Κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα εκεί, <Συκλή> τα αυτοκίνητα κυκλοφορούν σε ακανόνιστε κατευθύνσει και τελικά τι έχουμε κάνει, τι έχουμε καταφέρει. Αν το είχαμε υπηρετήσει αυτό, δηλαδή φτιάχνουμε κάτι, λέμε αυτό τι είναι, πεζόδρομος, πεζόδρομος. Αλλά θα λειτουργήσει σαν πεζόδρομος. Το οποίο σημαίνει και συγκεκριμένε ώρες για την τροφοδοσία, σημαίνει συγκεκριμένη επιτήρηση μέχρι να εμπεδωθεί αυτό. Ένα ελαφρύ ηλεκτροκίνητο μέσο δημόσιας μεταφορά, το οποίο αν το καταφέρουμε, αν φτάσουμε εκεί, θα είναι και κάτι που θα είναι... Θα λένε ότι α, στο Ηράκλειο ξέρετε, α, είναι εκεί που υπάρχει και αυτό. Έτσι, mm -hmm. ε, Και δεν είναι αυτό το οποίο βλέπουμε συνήθω να κυκλοφορεί Άρα και, να και να σέρνετε στου δρόμου Δεν μας. βλέπετε ω ταμπού την ήπια κυκλοφορία σε ένα μεγάλο πεζό. Μάλιστα, το πρώτο πράγμα που έκανε, μόλι έμαθε την εκλογή του, ήταν να καλέσει, όπω είπε, τη μητέρα του για να την ενημερώσει για την τιμή που του έκαναν οι πολίτε να αναλάβει μαζί με την ομάδα του τα ημεία του Ηρακλείου.